Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο να καλημερίσω τον κύριο Καυκαλιά που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα. Γεια σας κύριε Καυκαλιά. Καλημέρα να ευχηθώ. Χθες είχαμε την Επιτροπή Εργασίας, ασχοληθήκατε με το επίδομα τέκνου. Πάτε στην Ολομέλεια στις 11 του μήνα με μισή καρδιά, να το πω, για την πρόταση της κυβέρνησης. Γιατί διάβασα αρκετά ότι ναι, μεν καλή αύξηση, αλλά δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Να ξεκινήσουμε από δύο δεδομένα. Ναι. Το πρώτο δεδομένο, αγαπητή μου Κατερίνα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι επιδόσεις της χώρας μας ό,τι αφορά στις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές δεν είναι καθόλου καλές. Ναι. Γενικών. Ναι, αυτόν ναι. Μια κατάσταση η οποία καταγράφεται και σε διεθνείς εκθέσεις. Της UNICEF είναι μια από αυτές τις εκθέσεις, η οποία μας κατατάσσει στον πάτο ακριβώς σε ό,τι αφορά στη στήριξη των οικογενειών. Ένα δεύτερο δεδομένο έχει να κάνει με το δίχτυ γεννήσεων στον τόπο μας, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στον πάτο. 1,3 είναι πολύ η επίδοση μας και κάτω από το μέσο όρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, υιοθέτηση ολιστικών πολιτικών που να αλλάζουν αυτές τις ισορροπίες. Να στηρίζεται ουσιαστικά να στηρίζεται η οικογένεια, η κυπριακή κοινωνία, το παρόν και γιατί το μέλλον. Πολλοί κάποιες φορές όταν λέγονται κάποια πράγματα λένε καλά, εντάξει, θέλεις να ζεις με τα επιδόματα. Δεν είναι αυτό. Και δεν είναι ουσία αυτή. Ούτε με ένα 2%, ένα 5%, ένα 10% θα σωθεί μια οικογένεια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα ριζικά στήριξης, όχι μόνο οικονομικά, για μια οικογένεια. Είναι τούτο που πρέπει να καταλάβουμε. Προφανώς χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, αυτό, αναθεώρηση των προσεγγίσεων, των πολιτικών, που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κέντρα παιδικής φροντίδας, είναι το ύψος της άδειας μεταποδοχών, είναι και τα επιδόματα, είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση για την οποία γίνεται λόγος τούτη την περίοδο και να μένουμε το επόμενο χρόνο να υπάρξουν ρυθμίσεις και εξυγχρονισμός της φορολογικής μεταρρύθμισης. Και εκεί έχουμε σημειώσει την ανάγκη η κυβέρνηση να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη στην εξίσωση του προβληματισμού που γίνεται αυτήν την περίοδο την παράμετρων παιδιών. Όλα τούτα είναι μπροστά μας και χρειάζονται, επαναλαμβάνω, ολιστικές προσεγγίσεις και απαντήσεις. Εχθές είχαμε το νομοσχέδιο για την αύξηση του επιδόματος 5% και επίσης την καταβολή του 50% του επιδόματος τέκνου για φοιτητές, τους φοιτητές, φοιτήτριες των πολύτεκνων οικογενειών. Τώρα, εντάξει, κάθε αύξηση είναι καλοδεχούμενη. Ναι. 5%, 5%. Θα αλλάξει τις ισορροπίες σε μια οικογένεια. Ναι. Προφανώς δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες. Ξαρτάται. Ναι. Ξεκινά από πόσο και πάει πόσο, ξεκινά έναν περίπου. Από 20 ευρώ περίπου όταν μιλούμε για οικογένειες με έναν τον χρόνο. Για οικογένειες με έναν παιδί. Μάλιστα. Περίπου. Ναι. Και πάει στα 100 ευρώ το χρόνο. Για πολύτεκνες οικογένειες. Πολύτεκνες περίπου. Είναι άνων των 4 παιδιών. 4 και. Και όλοι οι άλλοι συνδυασμοί στο ενδιάμεσο του 20 με 100. Άρα κύριε Καυκαλιά, η πρόταση της κυβέρνησης που ήρθε είναι για αύξηση του επιδόματος τέκνου 5%. Μεταφράζεται για ένα παιδί 20 ευρώ το χρόνο. Τόσα είναι πάνω κάτω. Ναι, τόσα είναι πάνω κάτω, ανάλογα και με τα εισοδηματικά, στην εισοδηματική κατηγορία που βρίσκεται μια οικογένεια. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, δεν υποτιμούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες την οποιαδήποτε αύξηση. Και τα 20 ευρώ πλέον, καλώς κακώς, έχουν την αξία τους. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ικανή αυτή η αύξηση να ανατρέψει τα δεδομένα ή να στηρίξει στο βαθμό που πρέπει τις οικογένειες. Τούτα είναι τα νούμερα, Κατερίνα μου. Αυτά είναι τα ποσά.
Και γι' αυτό άρα είναι όλοι... 1 ευρώ και 60 σέντ. Τόσα είναι. Τα ξανασυζητούσαμε. Και 67... Το άρα μήνα. Είναι 1 ευρώ και 67 σέντ το μήνα η αύξηση. Μπορεί να είναι 1,67, μπορεί να είναι 2. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανή αυτή η αύξηση να αλλάξει τα δεδομένα σε μία οικογένεια. Από εκεί και πέρα, γι' αυτόν και όλα τα μέρη χθες στην Επιτροπή, είχαμε βάλει, υπογραμμίσει την ανάγκη η κυβέρνηση να είναι πιο γενναιόδορη σε ό,τι αφορά ναι. στη συγκεκριμένη την αύξηση. Γνωρίζετε τη δυσκολία που έχουμε τώρα ως Βουλή, έτσι. Ναι, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα πέμπτε. Το 5 να το κάνουμε 10% ή 15 ή δεν ξέρω εγώ πόσα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι αν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο, είναι δεδομένο ότι θα κριθεί αντισυνταγματική κίνηση από πλευράς της Βουλής και στο τέλος της ημέρας θα γίνει αναφορά του στο νομοσχέδιο και ούτε το 5% θα δοθεί γιατί θα υπάρξει αναφορά. Θα περιμένουμε ένα χρόνο απόφαση από το ανώτατο και ούτε αυτό το 5%. Εσείς, έχουμε αυτή την δυσκολία. Βάλαμε πίεση χτες στην εκτελεστική εξουσία να επαναξιολογήσει. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Τι είπε? Και φαίνεται η κυβέρνηση να μην μετακινείται από το νομοσχεδίο. Ήταν το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν γίνεται κάτι. Ασκήσαμε πίεση, κάναμε έκκληση, χρησιμοποιήσαμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ως Βουλή για να διαφοροποιηθεί προφανώς προς τα πάνω αυτόν το επίδομα, αυτή η αύξηση. Πάμε λίγο στο ποσοστό των 50% στους φοιτητές, γιατί αν δεν κάνω λάθος η κυρία Τσιρίδου το τόνισε για τους φοιτητές των Πολυτεχνών, ή εσείς? Το είπαμε και εμείς πολλοί και στις δηλώσεις μας, το έβαλαν και οι συναδέλφοι από όλα τα κόμματα. Εκεί τι συμβαίνει? Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος τέκνου για τους φοιτητές, φοιτήτριες των Πολυτεχνών οικογενειών. Μάλιστα. Τώρα γιατί 50% και όχι 100% είναι μια άλλη συζήτηση, επαναλαμβάνω. Μα γιατί 5% και όχι 25%? Εντάξει, λέμε ότι η κυβέρνηση θα ήταν πιο γενναιόδορη. Όμως υπάρχει αυτό το 50%. Ναι. Τι γίνεται με τις οικογένειες πενταμελούς? Που έχουν τρία παιδιά. Τις πενταμελείς οικογένειες. Τα τρία παιδιά δεν περιλαμβάνονται. Μένουν εκτός. Και εδώ, αν ήταν ένα σημείο που βάλαμε πίεση στην εκτελεστική εξουσία. Γιατί είναι πιο πολλές αυτές οι οικογένειες. Εισπράξαμε και εδώ άρνηση από πλευράς. Πόσες οικογένειες πλέον είναι? Μα εδώ είναι που πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Να δώσουμε κίνητρα και για το δεύτερο και για το τρίτο. Σίγουρα το τέταρτο και περαιτέρω παιδιά, περισσότερες οι ανάγκες σε μια οικογένεια. Πάρα πολλά. Αλλά περισσότερες. Πραγματικά υπάρχει εδώ έναν κενό, έναν προβληματικό σημείο σε σχέση με το νομοσχέδιο. Αν το ψηφίσετε όμως, εξασκήσαμε όλη την πίεσή μας. Θα είστε κι εσείς ουσιαστικά, λες και συναποφασίζετε, ότι αυτή είναι η ορθή κατεύθυνση, αν το ψηφίσετε υπέρ. Κάποιος θα έλεγε. Γιατί το ψηφίζεις αφού δεν είναι? Έχουμε καλό. Έχουμε τονίσει όλοι χθες ότι αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να έχει ισχύ για το 2024. Ούτως ή άλλως, διότι αναμένουμε γράφεται να κατατεθεί. Πού μπορεί να γράφεται, είναι πολιτικές. Μα πώς θα το κάνουμε? Ναι, δεν έχει τρόπο. Όχι, ναι, δεν το έχει ξέρω. Τρόπο, αγαπητή μου. Ναι, αλλά αν το ψηφίσει η Βουλή αυτόν, άσχετον αν μπορεί να δυσαρεστηθεί αυτός που περιμένει το 1,67 σεν το μήνα. Θέλω να πω, αν το ψηφίσετε, δεν είσαστε συν. Πώς το λες τη λέξη? Συνυπεύθυνοι, ξέρω αυτό. Εγώ. Εντάξει, η επιλογή αυτή τη στιγμή όταν έχουμε τούτο το νομοσχέδιο μπροστά μας είναι είτε το ψηφίσουμε είτε όχι. Και παίρνει ο κόσμος τα 20 ως 100 ευρώ ανάλογα το είπαμε χρόνο. Το χρόνο αύξηση ανά παιδί. Μάλιστα. Είτε δεν τα λαμβάνει τώρα. Και μένουμε στις θέσεις των πολιτικών που έχουμε όλοι για ουσιαστική αναβάθμιση των πολιτικών μας. Οπότε ο προβληματισμός είναι εκεί. Είναι τα διλήμματα που έχουμε. Δεν ξέρω, η πρόθεσή μας είναι έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή κατά προτεραιότητα πρόκρινε τη συζήτηση του θέματος χθες στην Επιτροπή Εργασίας. Ζητούμενο και στόχος είναι 11 το αργότερο, νομίζω νωρίτερα δεν είναι δυνατόν να προωθηθεί στην Ολομέλεια, να τεθεί στην Ολομέλεια για να λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.